Τα Χριστούγεννα φαίνεται ότι απορρόφησαν τη μεγάλη ζήτηση σε κρέας. Σήμερα και αύριο η κίνηση στα κρεοπωλεία είναι αυξημένη, ωστόσο σαφώς λιγότερη σε σχέση με άλλες χρονιές. Τις τελευταίες τρεις μέρες κινήθηκε η αγορά, γιατί αρχίσαν και οι συντάξεις να μπουν. Εντάξει, τώρα και χθες είχαμε λίγο δουλίτσα και σήμερα βλέπω θετικό είναι το αποτέλεσμα. Περιμένουμε και αύριο. Σε σχέση τώρα με τα Χριστούγεννα είναι περισσότερο αυξημένη ή όχι? Όχι. Είχαμε πιο πολύ τα Χριστούγεννα. Τώρα είναι, παίρνουν όλοι, συμπληρώνουν. Γιατί φορτωθήκαν λίγο τα Χριστούγεννα. Η οικονομική κατάσταση έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να μειωθεί η ζήτηση. Όσοι πάντως γιορτάσουν με φίλους ή συγγενείς, θα επιλέξουν κρέατα που δεν θέλουν προετοιμασία. Πέσαν και στα παρασκευάσματα, βλέπω τώρα για την πρωτοχρονιά. Πέσαν πάρα πολύ στα παρασκευάσματα. Ρολά, πανσέτες γεμιστές, μπριζόλες γεμιστές. Τα παραδοσιακά κρέατα τα προτιμούν, όπως αρνί, ας πούμε. Ναι, και αυτό δούλεψε λίγο, μπορώ να πω. Και λίγο το αρνάκι δούλεψε μαζί με το κατσίκι. Ποιες βλέπετε να είναι διαθέσει του κόσμου γενικά, ψωνίζει ή είναι λίγο συγκρατημένος? Είναι συγκρατημένος. Γιατί και τα κρέατα πλέον δεν είναι και... έχουν ανεβάσει. Οι προμηθευτές έχουν ανεβάσει, οι παραγωγοί έχουν ανεβάσει και μετά ανεβάζουν και οι προμηθευτές. Και με αποτέλεσμα να ανεβάζουμε κι εμείς και την πληρώνει μετά ο καταναλωτής. Σε σχέση επίσης με πέρυσι, οι ποσότητες που αγοράζονται είναι σαφώς λιγότερες. Είχαμε περισσότερη δουλειά στην πανδημία. Πάρα πολύ δουλειά. Ο κόσμος δεν έβγαινε έξω, έτρωγε μέσα, μαγείρευε μέσα. Καμία σχέση. Σχεδόν τη διπλάσια δουλειά είχαμε στην πανδημία. Τη διπλάσια δουλειά, όχι σχεδόν, τη διπλάσια δουλειά. Ήταν όμως καλές οι τιμές τότε, έτσι? Τότε ναι, ήταν καλές οι τιμές. Τότε. Στα κρέατα. Τώρα, τον τελευταίο χρόνο έχει ανέβει πάρα πολύ. Εκείνο που φοβούνται οι κρεοπόλες είναι η μεγάλη πτώση που θα ακολουθήσει μετά τις γιορτές. Μεγάλη πτώση θα υπάρξει. Μεγάλη. Δεν θα, γιατί χαλάσαν όλοι με τα... Είναι τα τέλη, πληρώσαν ρεύματα, χαλάσαν λεφτά στα ψώνια. Οπότε θα υπάρξει μια πτώση.